Παγκόσμια οικονομία από τη μία, από την άλλη εξελίξεις στο μέτωπο του πετρελαίου, δηλαδή τα ενεργειακά, με φόντο τον πληθωρισμό αλλά και τις κοινωνικές επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται. Σύγκριση της Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης με άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Είναι η ατζέντα της συζήτηση με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο επιστημονικού σωματείου Logistics, εφοδιασμός λοιπόν και βέβαια και αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ. Η συζήτησή μας θα έχει και ΔΕΠΑΝΑΛ. Στο τέλος, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να σα ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με την παγκόσμια ε, οικονομία και αν οι εξελίξει οι οποίε καταγράφονται καθημερινά μπορούν να θεωρηθούν ανησυχητικέ. Θα ήθελα να, να πω σε αυτή τη στιγμή ότι μάλλον η οι εξελίξει δεν είναι συγκυριακέ, ήρθαν για να μείνουν. Τουλάχιστον μέχρι τέλο του έτου δεν βλέπω κάποια βελτίωση, κάποια αλλαγή. Ε, δυστυχώ, ζούμε σε ένα δυναμικό πεδίο. Είναι ένα πεδίο παγκόσμιο, δεν είναι καθαρά ελληνικό. Και δυστυχώ υπάρχουν πολλέ αρνητικέ δυναμικέ που επηρεάζουν το, την παγκόσμια οικονομία. Οπότε δεν είναι συγκυριακό, κάτι το οποίο είχαν τονίσει κάποιοι πριν από τρει-τέσσερι μήνε. Είχαν εκμεταλλευτεί βέβαια και τη συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία. Ήρθε κάτι και ήρθε για να μείνει, να μας απασχολήσει, να μας προβληματίσει, όχι ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Σαφέστατα θεωρώ ότι υπάρχει διέξοδος. Ε, πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες πολιτικές και αν θέλετε και οι... Ε, η βούληση από τουλάχιστον του ηθήνοντε αυτού του πλανήτη, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτό που συμβαίνει τώρα, που θεωρώ ότι έχει να συμβεί ε, τα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Έχει να συμβεί τέτοια περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, Μετά. όχι μόνο στην Ελλάδα. Ε, να πιάσουμε λίγο τι τιμέ του πετρελαίου και τη ενέργεια γενικά, και αν μπορεί να μπει φρένο. Κοιτάξτε να δείτε, και μόνο η ανακοίνωση τη ελληνική στατιστική αρχή, που ειδικά για το Μάιο είχε φτάσει στο 11,3% έτσι κινήθηκε, ε, ήρθε να υπογραμμίσει αυτό που λέμε και στην αρχή, που είπαμε και στην αρχή, κύριε Παναγιώτο δεν είναι ένα κυριακό φαινόμενο, ε, αλλά με ένα ολοένα και πιο πάνω στοιχείο τη οικονομική συγκυρία, που πιθανόν πρέπει να, αν θέλετε, κατά τη γνώμη πρέπει να επιβάλλει αλλαγή πολιτική. Ήδη βλέπουμε ότι σήμερα η αμόλυβδη, σήμερα, σημερινή τιμή από το, το ΤΕΜ, καθώ περνούσα και ερχόμουν εδώ στην εκπομπή σα, έχει πάει στο 2,46. Φανταστείτε ότι τέτοια τιμή δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια ε, στη χώρα μας και βέβαια και στι υπόλοιπε χώρες ε, του πλανήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι ε, το μεγάλο κακό, αν μου έλεγε κάποιο ποιο θεωρείται ποια είναι η πιο αρνητική δυναμική αυτή τη στιγμή, θα έλεγα το κόστο ενέργεια. Γιατί το κόστο ενέργεια, δηλαδή το πετρέλαιο κίνηση, η αμόλυβδοι που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσει, δυστυχώ εμβαθύνουν το πρόβλημα και αυτό με, 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 μετά μετατίθεται στι μεταφορέ των προϊόντων. Είναι μια ε, λυσίδα, αυτό που είχα τονίσει και την προηγούμενη φορά από Ακριβώ. Δηλαδή ε, είναι μια ολόκληρη λυσίδα που συμπαρασύρει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ε, ξέρετε, ακούμε, ε, ακούμε τον όρο ε, του πληθωρισμού. Ναι. Δεν πρέπει πάλι να ξεκαθαρίσουμε τι είναι πληθωρισμός. Ε, Σταματάνε πάρα πολλοί και με ρωτάνε, κύριε Παραγιωτόπουλε, και με παίρνουν, ε, μας παίρνουν και τηλέφωνο και στο επιστημονικό σωματείο, ε, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι όταν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ε, ε, παρακολουθούμε τις απότομες μεταβολές σε τιμές προϊόντων και αγαθών ε, εκεί που εστιάζουμε είναι στην αξία της αγοραστικής δύναμης. Παρατηρούμε ότι με ένα ευρώ, το, το, η αξία του ενός ευρώ ενώ χθε αγοράζαμε πάρα πολλά πράγματα, σήμερα με, τι με τις πληθωριστικές τάσεις το ένα ευρώ δεν έχει αυτή την αγοραστική δύναμη, άρα δεν θα παίρνουμε τα πράγματα που παίρναμε ναι. χθε. παίρνουμε πολύ λιγότερα πράγματα. Να αγγίξουμε λίγο και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Κάναμε ένα πρόλογο, αναφερθήκαμε στην παγκόσμια οικονομία, ε, ε χαρακτηρίσαμε τις εξελίξεις μη ε, Αυτό είναι ο προλογό μα. Αναφερθήκαμε στι τιμέ του πετρελαίου και κατά πόσο μπορούν να διαμορφωθούν συνθήκε προκειμένου να μπει ένα φρένο. Να πάμε λίγο στι κοινωνικέ επιπτώσει ω μια απόρρεια ενό προβληματικού σκηνικού που προαναφέραμε. Θα σα δώσω ένα στοιχείο που είναι η πρώτη φορά που το βγάζω στον αέρα ω πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, θα σα το ξεκινήσω πάρα πολύ απλά. Βεβαίω, οι κοινωνικέ επιπτώσει αυτή τη κρίση είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ έντονε και ε, ακτινογραφούνται στην κοινωνία. Ε, Δυστυχώ, βλέπουμε καταρχήν η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το καλάθι τη νοικοκυρά έχει μειωθεί στα εντελώ απαραίτητα. Βλέπουμε και κατανοητικέ συνήθειε όπω ε, Στροφή, απότομη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, μη επώνυμα δηλαδή προϊόντα. Εκεί που δηλαδή το 2012 ή 2014 είχαμε γύρω στο 15 με 18%, τώρα βλέπουμε μια στροφή στα προϊόντα στο 40%. Σημειώνω δε ότι στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε όπω Πορτογαλία, Ισπανία, Αγγλία, σε αυτά τα ποσοστά κινούνται και ίσω και παραπάνω. Ε, παρατηρούμε όμω και κρατήστε αυτό που θα σα πω, εισοδήματα τη τάξη των 700, 750 ναι. μέχρι 1000 ευρώ δαπανούν γύρω στο 40% του μισθού του σε ενέργεια, κυρίω ενέργεια και τρόφιμα. Ε, και δυστυχώ ε, καταδεικνύεται ότι δεν μπορούν να, προ, να, να πάρουν προϊόντα τα οποία έπαιρναν πριν, αν θέλετε, και προπανδημίας και πριν πανδημία. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ το καλά της νοικοκυρία και οι ανάγκες των ανθρώπων και μάλιστα όταν λέω προ... προϊόντα βασικά ενώ δεν θα πάρουν προϊόντα που έχουν να κάνουν με την περιεπίηση των λοιπόν, ίδιων των καταναλωτών. Εγώ να αναφέρω και ακόμα μια ιδιότητά σα που έχει να κάνει ε, είστε στέλεχο πρώτη γραμμή σε τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία λέτε και αναφέρετε έχουν βάση και προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία και μέσα από μια τεκμηρωμένη έρευνα. Ε, αναφερθήκαμε στι κοινωνικέ επιπτώσει, κόστο διαβίωση του χθε. Με το σήμερα, συμπερασματικά, τι προκύπτει, Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει προ τα έξω. Ε, υπάρχουν δυστυχώς κατηγορίες προϊόντων που έχουν πάρει ε, σοβαρέ ανατιμήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με, το, με τα άλευρα, τα οποία και δυστυχώς και ο πόλεμος που, ε, της Ουκρανίας με της Ρωσία. Μα έχει, ε, έχει πειράσει πάρα πολύ. Βέβαια, ακόμα οι επιστήμονε και οι μελετητές ψάχνουν τον τρόπο και το ποσοστό. Ακόμα δεν έχει βγει πόσο, πόσο αυτό ο πόλεμο έχει πειράσει. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε, αν σταματήσει αύριο ο πόλεμο με την Ουκρανία και τη Ρωσία, δεν μπορώ και ακόμα τώρα να σα πω ε, ε, αν οι τιμέ αλλάξουν ή όχι. Γιατί υπάρχουν και άλλε αρνητικέ δυναμικέ. Λοιπόν, είναι σαν να λέμε ότι αύριο το πρωί θα εξαφανιστεί ο κορονοϊό και η πανδημία και αμέσω θα επιστρέψουμε πέρα από το 2022 σε. Στα επίπεδα και στο κλίμα και στην ψυχολογία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται και φέρατε και ένα παράδειγμα. Ακόμα δυστυχώ η κοινωνία ζει τα πόνερα τη πανδημία, τόσο σε, σε οικονομική όσο και σε <laughs> κοινωνική συχνότητα, το οποίο θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αν θέλετε. Όμω μια και μου κάνετε την ερώτηση, βλέπω ότι έχουμε κάποιε αντιμήσει, οι οποίε από πέρυσι, αν θέλετε να συγκρίνουμε τι τιμέ, από πέρυσι μέχρι φέτο υπάρχουν αυξήσει στο μέσο όρο γύρω που αγγίζουν τώρα το 15%. Και αυτή την τρέχουσα περίοδο που συζητάμε ήδη θα σημειωθούν ναι. αυξήσει, είναι η δεύτερη φορά μέσα στο εξάμεινο, σε αναψυχτικά, σε μπύρε, γιατί όπως καταλαβαίνει το κρυθάρι σαν πρώτη ύλη ανεβαίνει, στο ψωμί, σε δημητριακά, ήδη σε, ήδη σε ψαρικά όπω κοκκινό, κοκκινόψαρο, γαλακτομικά. Θα αυξηθεί σε αυτά. Α, ακριβώς, αυτή την περίοδο ήδη αυτά αυξάνονται. Αυξάνονται. Αυξάνονται, ναι. Και ε, υπάρχει ε, και το ποστό, και θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, όταν λέμε ανατιμήσει, υπάρχουν ε, κάθε χρόνο γίνονταν ανατιμήσει. Ε, κάθε χρόνο είχαμε ανατιμήσει, γιατί τότε οι εταιρείε, στο πρώτο εξάμεινο του κάθε έτου, κάνουν τι ανατιμήσει. Υπάρχουν όμω ποια είναι η διαφορά. Υπάρχουν εταιρείε και κατηγορίε που έχουν κάνει την ανατιμήση στο πρώτο εξάμεινο και έχουν ξανακάνει δεύτερη και τρίτη φορά μέσα στο εξάμεινο. Ναι, και που έχουν να κάνουν με άλευρα και είναι παράγωγα αυτόν. Τα πρώτα ε, προϊόντα, τα οποία, κατηγορίες προϊόντων, για να γίνουν ακριβές, που επηρεάστηκαν ε, από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα, ποια ήταν? Ε, Θεωρώνουν τα ζυμαρικά. Ε, δηλαδή, να φανταστείτε και να δώσω και κάποιες τιμές, εκεί που τα ζυμαρικά, ε, τα απλά ζυμαρικά που παίρνει η οικογυρά, συνήθω το 6-7 νούμερο από διάφορε μάρκες, εκεί που πλησίαζαν το 0,90, η τιμή ναι. του έχει φτάσει στο 1,20 βλέπετε ή στο 0,80 και φτάνει ξαφνικά στο 1,20. Άρα αντιλαμβάνεστε τη διαφορά και μάλιστα είναι και μια κατηγορία που πιθανόν τον επόμενο μήνα να έχουμε ξανά ανατίμηση. Σημειώνω έχουν γίνει δύο ανατιμήσει σε αυτή τη κατηγορία mm. στο πρώτο εξάμεινο του 2022. Μου έστειλε ένα μήνυμα ένα τηλεθεατή. Ακόμα και για τα non-name προϊόντα έχει σημειωθεί αύξηση έχει σημειωθεί αύξηση όχι τόσο. Βεβαίω, οι αυξήσει αυτέ και οι πρώτε ύλε συμπαρασύρουν όλα τα προϊόντα και τα ε, no-name και, τα, ε, τα υπόνοιμα προϊόντα. Ναι. Απλά, ε, μια και είπατε ε, no-name, είναι αυτά που καταλώνται τώρα πολύ περισσότερο στο καλά τη οικογένεια. Υπάρχει αύξηση σε αυτά τα. Υπάρχει αύξηση. Τα αυτές τις υπάρχει αύξηση σε αυτέ τι συσκευασίε. Σε όλε. Γιατί κάθε αλυσίδα έχει τη δικιά τη σειρά προϊόντων, είτε σε χαρτικά είτε σε τρόφιμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα. Το, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά και λαϊκά, το παιχνίδι εκεί παίζεται, στις μεγάλες ε, κατηγορίες, προϊό... κατηγορίες προϊόντων και στις μεγάλες εταιρείες σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα ε... ιδιωτικής ετικέτας. Η ιδιωτικής ετικέτας. Τι πόσο πιάνουν αυτή τη στιγμή στα ράφια? Γύρω 40%. Έχει αυξηθεί και σας 4, θυμίζω. Ακριβώ και σα θυμίζω ότι είχαμε ε, ε, σαν Ελλάδα στην Ευρώπη είχαμε χαμηλή συμμετοχή γύρω στο 15 με 18%. Και έχει ε... αλλάξει πόσα χρόνια τώρα. Ε, έχει αλλάξει από την πανδημία και μετά έχει αλλάξει. Και τώρα ειδικά από τον Αύγουστο του 2022 έχει αλλάξει ακόμα πιο δραματικά. Ακόμα περισσότερο. Ε, αναφερθήκαμε σε ένα σκηνικό το οποίο κάκα τα ψέματα κρύβει κινδύνους και προκαλεί μια ανησυχία. Να μπούμε λίγο στη σύγκριση όμως της Κρήτης με άλλε περιφέρειες. Ε, είμαστε σε μια καλύτερη μοίρα. Ε, χαίρομαι που μου κάνετε αυτήν την ερώτηση γιατί θα ήθελα κι εγώ να εκπνεύσω και ένα θετικό αέρα στο, στο λόγο μου και σε αυτά που λέω είμαι στην ευχάριστη θέση να σα πω και να σα ενημερώσω ότι η περιφέρεια τη Κρήτη είναι πολύ πιο τυχερή από τι υπόλοιπε περιφέρειες τη ελληνική επικράτεια. Και αυτό γιατί ίσω τα έντονα τουριστικά κύματα, η, 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 η απασχόληση, η, η, η ανασχόληση στο πρωτογενή τομέα, δηλαδή στα, στην καλλιέργεια Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι μεσαράκι ράπετρα αποτελούν το χωράφι της Ελλάδας, δηλαδή φεύγουν αρκετέ ποσότητε από αυτές τις δύο κατηγορίες, δηλαδή φρούτα και λαχανικά στις υπόλοιπες, ε, στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας και όχι μόνο. Ε, θεωρώ α, μόνο από αυτές τις κατηγορίες ε, και βέβαια α, και από τα καταλήματα παρατηρούμε ότι ε, και το αποτυπώνουμε τώρα ειδικά στις κατηγορίες στο σούπερ μάρκετ, ειδικά στις τουριστικές ζώνες, έχουμε μια πάρα μα πάρα πολύ καλή κίνηση. Εκεί που δεν βλέπουμε καλή κίνηση είναι στους, στα αστικά κέντρα. Στα αστικά κέντρα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει πέσει πάρα πολύ η, η κατανάλωση. Και ο λόγος. Ε, ο λόγος θεωρώ είναι όλα αυτά που εξηγήσαν προηγουμένω. Όταν βλέπετε ότι ε, ένας εργαζόμενος πρέπει να δώσει πάρα πολλά για να πάει στον χώρο εργασία του. Σωστά. Ε, καταλαβαίνετε ή το ρεύμα ή η πληρωμή του ρεύματο. Αυτές είναι οι δύο συνιστώσεις. Που σε κρατάνε πίσω. Ακριβώς. Ε, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες αναφορικά με τα επιτόκια. Ναι. Τι θα αλλάξει και σε ποιες κατηγορίες επιτοκίων αναφερόμαστε. Δυστυχώς πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε για αύξηση για πρώτη φορά των επιτοκίων από 0,25% που αυτό θα επηρεάσει δυστυχώς τα επιχειρηματικά δάνεια άρα το κόστος δανεισμού χρήματος θα ανέβει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις επιχειρήσεις γιατί αντιλαμβάνεστε για τις επιχειρήσεις εκτός ε, το κεφάλαιο είναι ένα σημαντικός παράγοντας πέρα από τους, απ τους ανθρώπινους πόρους ε, και τον εξοπλισμό είναι από τους, απ τους παράγοντες που βοηθάει την επιχείρηση ε, να συνεχίσει το έργο της. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ε, η αύξηση των επιχειρηματικών αυτών δανείων δεν θα είναι ό,τι καλύτερο, να το πω έτσι Βέβαια. πάρα πολύ απλά, στο, στην όλη αυτή συγκυρία. Γενικά ε, θα το χαρακτήριζα ως ένα αχαρτογράφητο ε, τοπίο, το οποίο μένει να δούμε αν θα χαρτογραφηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σωστά. Και θα προκύψουν και, και, πολλές, ε, και πολλά ερωτήματα και από επιχειρηματίε, και από ιδιώτες και από καταναλωτές και ένας ακόμα πονοκέφαλος μένει να δούμε τον όγκο του και τη διάσταση που θα λάβει. Είναι ατιμός... Ανοίγουμε ένα θέμα νομίζω στο στον ναι. νηπιακό του στάδιο. Είναι ακριβώ όπω το είπατε. Δυστυχώ δεν μπορεί να γίνει καμία εκτίμηση. Δηλαδή πιστεύω ότι κανένα επιστήμονα ή κανένα ανθρώπινο μυαλό σε αυτό το πλανήτη μπορεί να εκτιμήσει το επόμενο διάστημα. Το βλέπετε και στι εκπομπέ που μου φιλεξιονούνται τώρα τελευταία ότι δεν δε μπορεί να εκτιμηθεί η κατάσταση. Δηλαδή, όποια εκτίμηση, ακόμα και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα πω ότι θα μειωθούν οι τιμέ. Δεν μπορώ ακόμα να σα πω αν θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Πόσο μάλλον να πέσουν οι τιμέ. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, να περάσουμε λίγο και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και στις επιχειρήσει επιχειρήσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ να εκμεταλλευτώ την ιδιότητα του κυρίου Κανακαράκη μεταξύ άλλων βέβαια, πολλές ιδιότητες, μεταξύ άλλων και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ. αγαπώ πολύ και έχω και για συναισθηματικούς λόγους έτσι μια ευαισθησία στις επιχειρήσεις και στα καφέ και στα αστιατόρια της ΔΕΠΑΝΑΛ και η αλήθεια είναι πως χαίρομαι πάρα πολύ καθώς το τελευταίο διάστημα δεν πέφτει καρφίτσα η αλήθεια είναι. Δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε τραπέζι και να βρούμε θέση. Αυτό σημαίνει κάτι. Είναι όπω το είπατε, όλοι και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και οι εργαζόμενοι ε, το αγκαλιάσαμε. Αγκαλιάσαμε αυτές, την, αυτή, αν θέλετε, αυτή τη δημοτικότητα τη της, της επιχείρηση. Ε, είναι εξάλλου επιχειρήσει οι οποίε είναι κοντά στο Δημότη τόσα χρόνια. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμεί είναι να προσθέσουμε μια επιπλέον αξία. Καταρχήν, προβάλαμε που τόσο καιρό δεν υπήρχε καθόλου προβολή σε αυτές τις... Σωστά. Uh, καθόλου δεν υπήρχε και ήταν μάλιστα ένα μεγάλο ζητούμενο προχωρήσαμε σε μια εκπαίδευση προσωπικού, σε μια εξειδικευμένη ε, εκπαίδευση προσωπικού. Καλέσαμε την κυρία Χάτζης και Βοφίλακ, που είναι ε, μια από τι πολύ καλύτερε trainers ε, και εκπαιδεύτριες στο κομμάτι τη ε, ε, εμπειρίας εμπειρία του πελάτη. Γιατί τώρα πλέον, κύριε Παναγιώτοπουλε, ξεπερνάμε την εξυπηρέτηση του πελάτη, πάμε σε νέε εποχέ και οι εποχέ αλλάζουν και εξελίσσονται και φτάνουμε στην εποχή τη ε, Εμπειρία του πελάτη, να έρθει ο πελάτη και να κρατήσει εμπειρίε από το κατάστημα που μα επισκέφτηκε. Και αυτό, που θε, αυτό θέλαμε κι εμεί, ε, σαν διοίκηση τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Να αναφερθούμε λίγο και στα καταστήματα, σε επιχειρήσει, ονομαστικά. Βεβαίω. Ε, τώρα θα ξεκινήσω λίγο από την αυαρχίδα μα που είναι το Μαρίνα. Είναι ένα ε, πάρα πολύ ωραίο καφέ ρεστοράν, το οποίο βρίσκεται, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, στο καλύτερο σημείο τη Κρήτη. Έχει θέα τον Κούλε, είναι δίπλα η θάλασσα. Ε, μπορούν οποιαδήποτε ηλικίε να επισκεφτούν το κατάστημα. Ε, έχουμε αλλάξει πρόσφατα το μενού. Λόγω και τη ιδιότητα τη πρώτη, κρατήσαμε και τι τιμέ σε ένα πολύ καλό με τη συνεργασία των προμηθευτών μα. Είναι γιατί... πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα δεν πιέσαμε. Ήμασταν ε, ανθρώποι που συνεργαζόμαστε με του προμηθευτέ και αλλήλω στις στι τωρινέ εποχέ να, ε, ε, να, μην υπάρχουν κλάστερ, να μην υπάρχουν αν θέλετε συνεργασίε έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει όλη αυτή τη κρίση. Είδατε και η ιδιότητά σα στο επιχειρήν πόσο πολύ βοηθάει και σε αυτή τη διαφορετική οπτική. Έχουμε να κάνουμε με ένα τεχνοκράτη και όχι με ένα πολιτικό. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα υποκειμενικό το σχολείο αλήθεια είναι, αλλά νομίζω θα συμφωνήσουν και οι τηλεθεατέ. Μιλάτε ε, στα λόγια ενό επιχειρηματία. Χρησιμοποιείται mm, yeah, εκφράση yeah. ενό επιχειρηματία ω ανθρώπου που γνωρίζει και αγαπά την αγορά και στηρίζει και του εργαζομένου. Ε, Χωρί το ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορεί, θεωρώ, καμία επιχείρηση να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να βελτιωθεί και να προσφέρει τα δέοντα στου πελάτε τη. Δεν κρύβονται από πίσω πολιτικοί και καθαρά αυτοδιοικητικοί πίσω mm. από τι επιχειρήσει, δεν πάνε Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβει και το καταλαβαίνει ο κόσμο. Κρύβονται άνθρωποι τη αγορά. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αναβάθμιση στις υπηρεσίες. Ακριβώ. Ήδη προχωρήσαμε σε ανανέωση του εξοπλισμού, σε τραπεζοκαθίσματα. Ε, ανανεώσαμε όπω σα είπα και τι πρώτε ύλε. Προχωρήσαμε σε νέου διαγωνισμού, γιατί έχει μια δημοτικότητα επιχείρηση. Ήδη ανοίξαμε το πλάτανο, την ε, ε, Ανοίξαμε τώρα το ΑΧΤΙ, είναι μια από τι δημοτικέ. Ε, Επιχειρήση που είναι, αν θέλετε, συγχωρέστε μου που θα το πω και πιο προσβάσιμη παραλία σε πάρκινγκ. Δηλαδή, πα κατευθείαν, παρκάρει, υπάρχει άφθονο ε, μεγάλο χώρο για πάρκινγκ και κατευθείαν βρίσκεσαι ε, με το ένα βήμα στην παραλία. Ανοίξαμε επίση ένα μικρό εστιατόριο στην παραλία, η πρώτη φορά προσφέροντα μεζέδε και στου λιώμενους. Ανανεώσαμε εκεί τι τις ξαπλώστρες. Δεν παραβιάσαμε τις τιμές ή αυξήσαμε τις τιμέ, να το σημειώσω αυτό. Από πέρυσι και πραγματικά έρχεται ο κόσμο πολύ χαμογελαστό και αγκαλιάζει όλη αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζοντα τα καταστήματα, ε, ήδη ε, πάμε να ανοίξουμε το, το πολύκεντρο γιατί λόγω τη αναβάθμιση τη Ανδρόγειου. Είναι ένα μαγαζί που ένα χρόνο τώρα το έχουμε κλειστό. Και βέβαια θα ανοίξουμε το καλλιτεχνικό καφενείο, το οποίο βρίσκεται πάνω στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο και ακολουθεί ο Ευκάλυπτο, που πρόσφατα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πέρασε στη διαχείριση τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Ανοίγει το επόμενο διάστημα και ο Ευκάλυπτο, ε, από, από Οκτώβριο και μετά. Από Οκτώβριο και, από Οκτώβριο και μετά. Και, μετά. και επίση θα ήθελα να σημειώσω και ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στην πόλη που προκαλώ και του Δημότητε να πάνε το Βιλιοπολείο στη Βικελία Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου εκεί τη διαχείριση την έχει η ΔΕΠΑΝΑΛ. Μάλιστα, κάναμε e-shop, ε, είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Ε, ανανεώσαμε με γκάμε, ε, γιατί αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πολύ τουρισμό και πολύ κρουαζιέρα, ειδικά στο κέντρο τη πόλη. Ε, και κάναμε και πάρα πολλέ δραστηριότητε, τι οποίε πραγματικά τι αγκάλιασε πάρα πολύ ο κόσμο. Το βασικό μήνυμα το οποίο θέλετε να, να περάσετε στον κόσμο, ποιο είναι. Υπάρχει τα πρώτα βήματα του οποίου έχουν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Οπότε, στον κόσμο, τώρα τι έχουμε να πούμε. Η ΔΕΠΑΝΑΛ με τη τωρινή τεχνοκρατική διοίκηση περνάει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ένα μήνυμα που έχουν και οι υπόλοιπε επιχειρήσει. Πλέον, το όραμά μα και ο στόχο μα και οι αξίε μα είναι να, ξυπηλετ... να εξυπηρετήσουμε. Το δημότη, ότι το πολίτη τον επισκέπτε αυτή τη πόλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσφέροντα εμπειρίε, γεύσει, αισθήσει και να έρθει ε, στο μαγαζί και πραγματικά να περάσει όμορφα ε, μέσα από όλη αυτή την εκπαίδευση και την εξειδίκευση που όπω προανάφερα το προσωπικό μα είναι σε θέση και δεν ζηλεύει καθόλου από καμία ε, ιδιωτική μεγάλη επιχείρηση εστίαση. Δεν έχει απολύτω τίποτα. Και έχουμε μπροστά μα και τρει-τέσσερι μήνε ενό γεμάτου καλοκαιριού. Καθώ ξέρετε ότι εδώ έχουμε και την επέκταση τη τουριστική σεζόν. Ακριβώ. Όχι μόνο κρατήσει, αλλά και στι καιρικέ συνθήκε. Οπότε επιβάλλεται να βρεθούμε σε αυτέ τι επιχειρήσει, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στου εμπνευστέ, στου σχεδιαστέ και να τις στηρίξουμε. Μπράβο σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και στην Πρόεδρο, την κυρία Αρχοντάκη, αλλά καθώ και, στο... και, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά κυρίω και στου εργαζόμενου που στήριξαν και αγκάλιασαν την προσπάθεια τη διοίκηση και μαζί ε, μπορούμε να καταφέρουμε και να πάμε μαζί ε, τι, τι, τις επιχειρήσεις, την επιχειρήση δεπανάλου μπροστά. μπροστά. Μάλιστα, κύριε Καναγκαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την αναλυτική, για ακόμα μία φορά, ε, συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή μου κάθε φορά που με προσκαλείτε κύριε Παναγιώτοπουλε, και πάντα θα είμαι στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε ενημέρωση. Σα ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.